Καλά. Ευχαριστώ. Η γυναίκα που φέρεται να επικοινωνεί η Έφη πριν και μετά την επίθεση με το Βιτριόλι σπάει τη σιωπή της. Δηλώνει στο Σταρ και την Τασούλα Παπα-Νικολάου μέσω του συνηγόρου της έτοιμη να καταθέσει στο δικαστήριο. Επιμένει πως δεν έχει εμπλοκή με την υπόθεση 24 ώρες πριν ξεκινήσει και πάλι η δίκη. Η γυναίκα με το αρχικό μη για την οποία ζητούν οι δικηγόροι της Ιωάννας να καταθέσει στο δικαστήριο. Έχει καταθέσει ήδη πριν από ένα χρόνο στην αστυνομία και εξήγησε γιατί η Έφη επικοινώνησε μαζί της 8 φορές μετά την επίθεση στην Ιωάννα. Ο δικηγόρος της εξηγεί μιλώντας στο Σταρ ποια είναι η σχέση της με την υπόθεση. Έχει εμπλοκή με την υπόθεση η εντολέα σας? Δεν έχει καμία ουσιαστική εμπλοκή με την υπόθεση. Και γι' αυτό άλλωστε δεν είναι ούτε κατηγορούμενοι ούτε μάρτυρες. Όταν κληθεί και όποτε κληθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο, δικονομικά αρμόδιο. Τα οποία αυτά τα οποία γνωρίζει και τα οποία ήδη τα έχει καταθέσει. Η θέση της εντολήνωσης είναι ότι δεν είναι ούτε κατηγορουμένη ούτε μάρτυρας. Οι αρχές τον περασμένο Οκτώβριο κατέσχισαν το κινητό τηλέφωνο της 40χρονης, όπως κατέσχισαν τα κινητά και το λάπτοπ ενός άντρα 36 ετών. Είναι κατά την πολιτική αγωγή οι δύο άνθρωποι που θα λύσουν το μυστήριο αν είχε ή δεν είχε συνεργούς η Έφη στην επίθεση με το Βιτριόλι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Στάρ, η γυναίκα έχει πει στην αστυνομία ότι οι συζητήσεις που έκανε με την κατηγορουμένη δεν είχαν σχέση με παρακολουθήσεις και Βιτριόλι. Μετά από 16 μήνες σιωπή, την Παρασκευή εμφανίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο 40χρονος για τον οποίο φέρεται να έχει γίνει η επίθεση στην Ιωάννα. Βρέθηκε στο χώρο στις 5 παρά 10 το απόγευμα και δήλωσε το παρόν στη γραμματέα του δικαστηρίου. Η πλευρά της Έφης τον αναγνώρισε. Η πλευρά της Ιωάννας όχι απλά δεν τον αναγνώρισε, αλλά δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό γιατί δεν τον γνωρίζει. Όπως η Ιωάννα ευθέως είπε στο δικαστήριο, δεν τον έχει δει ποτέ κατόψιν, δεν έχουν μιλήσει ποτέ, δεν γνωρίζει λοιπόν ούτε πώς είναι, ούτε τη φωνή του, ούτε τίποτε. Στη δίκη που συνεχίζεται αύριο θα βρεθούν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο η Ιωάννα και η κατηγορουμένη. Η ακροματική διαδικασία θα ξεκινήσει με την κατάθεση της πλαστικής χειρουργού Μαρίας Καλοφόνου, που τη χειρούργησε 7 φορές μέσα σε αυτούς τους 16 μήνες.